Αγαπητοί τηλεθεατές, χαίρετε. Και πάλι είμαστε μαζί για να δούμε τη συνέχεια της έρευνας που κάνουμε σε ένα σοβαρό πρόβλημα. Είναι το πρόβλημα του εξυγχρονισμού ή της απειλής που συνιστούν οι ηλεκτρονικές κάρτες, ταυτότητες, διαβατήρια. Η Εκκλησία είναι πάντοτε θετική σε κάθε πρόοδο και εξέλιξη τεχνολογική, όπως έχουμε κατ' επανάληψη τονίσει. Σήμερα είναι η πέμπτη κατά σειράν ομιλία. Είδαμε κάποιες όψεις του προβλήματος σε σφαιρική τοποθέτηση, είδαμε την όψη της δυνατότητας καταγραφής στοιχείων, την δυνατότητα φακελώματος σε πολύ μικρή επιφάνεια, είδαμε από πλευράς νομικής συνταγματικών ελευθεριών παραβίασης, είδαμε από πλευράς συνειδησιακής σαν πρόβλημα και παραβιάσεως ακόμη της ελευθερίας της θρησκευτικής συνειδήσεως και της ελευθερίας γενικά του ατόμου, του προσώπου. Τώρα θα δούμε σήμερα αυτό το πρόβλημα των καρτών, γενικά των οποιοδήποτε καρτών και συγκεκριμένα της κάρτας κοινωνικής ασφάλισης και της ταυτότητας και των διαβατηρίων των ηλεκτρονικών, τι πρόβλημα συνιστούν από πλευράς ηθικής και από πλευράς κοινωνικής. Θα δούμε λοιπόν συγκεκριμένα σαν ηθικό και κοινωνικό πρόβλημα. Μαζί μας έχουμε και σήμερα πάλι τον εκλεκτό μας συνεργάτη, τον κύριο Σταμάτη Κούλουθρο, ο οποίος θα μας βοηθήσει με τις δικές του ειδικές γνώσεις να ερευνήσουμε το θέμα αυτό. Είναι λοιπόν μόνον εξυγχρονισμός ή συνιστά και απειλή η δυνατότητα να έχουμε μια κάρτα κοινωνικής ασφάλισης ηλεκτρονική με αυτόν τον barcode, με αυτόν τον άμκα, μια ταυτότητα με τις ειδικές λωρίδες, με τα σύμβολα αυτά τα οποία έχουμε πει και άλλη φορά. Και ειδικότερα θα μας απασχολήσουν και σήμερα και στην επόμενη εκπομπή που θα κλείσουμε αυτόν τον κύκλο της ερεύνης. Δέχεστε, κύριε Σταμάτη, να συζητήσουμε το θέμα αυτό. Βέβαια, εσείς δεν είστε ηθικολόγος, ούτε πιστεύω και ειδικευμένος κοινωνιολόγος, αλλά έχετε τις απαραίτητες γνώσεις, έχετε τελειώσει την ανωτάτη εμπορική. Να σας πω αμέσως, σαν οικονομία. Το θέμα, επειδή δεν είναι μονοδιάστατο, δεν είναι ένα τεχνολογικό θέμα, νομίζω ότι το μελετάμε από πολλές πλευρές, γιατί έχει πολλές διαστάσεις. Και σίγουρα, για να κάνουμε και μια ανασκόπηση ό,τι έγινε μέχρι τώρα, σε συντομία, το θέμα των καρτών εν γέννη το εξετάζουμε. Το εξετάζετε μάλλον εσείς περισσότερο από πλευράς συνειδήσεως θρησκευτικής, με σκοπό του να περιέχει σημάδια ύποπτα ή που αντίκειται στη θρησκεία ή γενικά καβαλιστικά σύμβολα. Ένας δεύτερος λόγος είναι που κάνω μια γρήγορα αναδρομή, ήταν από πλευράς φακελώματος. Μια τρίτη περίπτωση είναι από πλευράς εθνικής, είπα από πλευράς θρησκευτικής, και επίσης αυτές τις δύο πλευρές, ναι, και επίσης κατ' εμένα θίγω ακόμα, στην επόμενη εκπομπή. Το θίξαμε ελαφρώς. Υπάρχει και κάτι άλλο ακόμα που μπορεί να είναι αφελώς, έχει και τέταρτη πλευρά, που είναι ίσως και η εμπορική πλευρά. Δηλαδή, απλά και μόνο, χωρίς καμία ιδιαίτερη ωφελημότητα, πιστεύω ότι για λόγους καταναλώσεως οι εταιρείες που θέλουν να εμπορευτούν σε τεχνολογία, και όταν μιλάμε για τεχνολογία και μάλιστα σε μάζα πληθυσμού μιλάμε για εκατοντάδες εκατομμυρίων ή δισεκατομμύρια, μπορεί να είναι και εμπορική λόγη. Υπάρχει κατ' εμένα όμως και ένας πέμπτος λόγος που μπορεί να είναι αφανής λόγος. Δηλαδή, πιθανή σύγκληση όλων αυτών των πραγμάτων σε κάποια συγκεκριμένη, πιο σκοτεινό δρόμο ή μονοπάτι από ό,τι μπορούμε να... Και πολιτική σκοπιμότητα. Που μπορεί να εκφράσουμε ή μπορεί να αποδείξουμε. Ας δούμε τώρα συγκεκριμένα σήμερα, ειδικευμένη μια πλευρά της ερεύνης μας, συγκεκριμένα ως πρόβλημα ηθικό και ως πρόβλημα κοινωνικό. Ζούμε σε μια εποχή που πλημμυρίζει η κοινωνία από κάρτες, μέχρι σημείο που χρειάζεται να έχει κανείς και ένα ειδικό τσαντάκι να κουβαλάει αυτές τις κάρτες με ειδικές καρτοθήκες. Όλη αυτή η καρτομανία που μας απασχόλησε στην πρώτη εκπομπή, και βλέπουμε ότι ολοταχώς αυξάνεται αυτή η διάθεση των πολιτών να αποκτήσουν κάρτες. Δεν τις κατηγορούμε τις κάρτες. Αν είναι ένα μέσο εξυγχρονισμού, καλώς έχει. Όμως μήπως κρύπτει κάποιον κίνδυνο ηθικών, μήπως αυτές οι κοινές τώρα κάρτες, οποιασδήποτε κάρτες που χρησιμοποιούνται για συναλλαγές και για ανάληψη χρημάτων, μήπως οδηγήσουν τον πολίτη σε μια καταναλωτική βουλημία, δηλαδή μήπως τον οδηγήσουν σε μια επιθυμία να αγοράσει, να αποκτήσει, να ανανεώσει, να έχει, και πλέον προσδιορίζει την αξία του ο άνθρωπος όχι από το τι είναι ως ύπαρξης, αλλά από το τι έχει και κατέχει, από τα αγαθά τα οποία μπορεί να συλλέξει και από τα αγαθά τα οποία μπορεί να αντικαταστήσει με καινούργια αγαθά. Για να το δούμε λοιπόν ένα-ένα αυτά και να δούμε ποιο κίνδυνο μπορεί να κρύπτει, με σκοπό να προφυλάξουμε και τους εαυτούς μας και τους πολίτες να κάνουν καλή χρήση των καρτών. Εμείς δεν καταργούμε ούτε κατηγορούμε τις κάρτες μονοπλευρά, απλώς διαπιστώνουμε κάποια προβλήματα, κάποιες παγίδες που πρέπει να γίνουν, να τις προσέξουμε για να μην πέσουμε στην παγίδα αυτή. Λοιπόν, υπάρχει ο κίνδυνος αυτής της καταναλωτικής μανίας, μιας βουλημίας ακατάσχετης. Να έχει κανείς την κάρτα, απλώς θα κάνει μια κίνηση, θα βάλει μέσα στην οικοποίηση στο μηχάνημα, θα χρεωθεί ότι αγόρασε τόσα προϊόντα. Πάλι την ίδια κίνηση, πάλι άλλα προϊόντα. Αυτό, ναι, αυτό. Οπότε, είναι... Μπορεί να γίνει λοιπόν μια κατάχρηση σε πλάτος αγαθών. Αυτό είναι δεδομένο. Ναι. Και θυμίζει ακριβώς τη διαφορά του απλού θεάματος, όπως είναι το σινεμά που κανείς θα πρέπει να προγραμματίσει να πάει ένα κινηματογράφο, εν σχέση με τηλεόραση, στην οποία, αν θυμάμαι καλά, δεν θυμάμαι, ήταν ο Κέννεντι ή μετά ο Λίντον Τζόνσον, που έκανε έκκληση στον αμερικάνικο λαό ότι κινδυνεύει να καταστραφεί ή να αποβλακωθεί όλη η νεολαία, εξαιτίας διότι το θέαμα μπήκε στο σπίτι του καθενός, δηλαδή η τηλεόραση. Που σημαίνει το παρακολουθούμε από παιδάκια 4χρονο, από βρεφικό σταθμό, από νήπια να είναι, που μπαίνουν μες στον εγκεφαλό τους οι εικόνες και καταχωρούνται αδιάφορα, νομίζουμε ότι δεν καταλαβαίνουν, και δημιουργήθηκε το τραγικό πρόβλημα της αποβλάκωσης μέσω των διαφόρων τηλεοπτικών καναλιών που έχουν οποιαδήποτε εκπομπή, η οποία δεν ελέγχεται κιόλας. Θέλω να πω ότι κάπως το ίδιο είναι και καταναλωτικό θέμα. Αν τυχόν εγώ έχω στο πορτοφόλι μου ορισμένα χρήματα και έχω ένα κοντρόλ, έναν έλεγχο απάνω στην οικονομία μου, με την κάρτα συμβαίνει το εξής. Εκτός αν έχω ένα ειδικό λογιστήριο στην τσέπη μου για να ξέρω τι ακριβώς πληρώνω και τι δεν πληρώνω, η κάρτα σαφώς και μπορεί κανείς να παρασυρθεί σε αγορές αλόγιστες. Τη στιγμή κατά την οποία δεν πληρώνεις εκείνη τη στιγμή, σίγουρα μπορεί να πληρώσεις ή να αγοράσεις περισσότερα από αυτά τα οποία χρειάζεσαι. Οπότε υπάρχει ο πειρασμός να απλωθεί η επιθυμία, η βουλημία του αγοραστή σε πλάτος. Και αυτό και εκείνο και ποικιλίες αγαθών. Ναι. Οικιακών συσκευών, ενδυμάτων, υποδημάτων, οποιοδήποτε αντικειμένων, επιπλέον κλπ. Σε πλάτος. Οπότε έχουμε εκεί μια πλεονεξία να πάρουμε και τούτο και το άλλο. Το πήρε και ο γείτονας, το πήρε και ο άλλος, το πήρε ο πλούσιος, γιατί να μην το πάρω και εγώ που είμαι φτωχός. Ανοίγει το ηθικό θέμα που είπατε, ναι, το οποίο θίγει και την οικογένεια εν μέρη. Αυτό αποτελεί, ναι, ας πούμε, μια πλεονεκτική ας πούμε, ορμή που λειτουργεί μέσα στον άνθρωπο, μια πλεονεξία. Ο άνθρωπος μπορεί να αρκιστεί και στα λίγα. Σε ένα κρεβάτι, σε ένα τραπέζι, σε ένα κομμάτι ψωμί, το φαγητό, το στοιχειώδες. Μα στόχος της κάρτας ή της κάρτας, της πιστωτικής κάρτας αγορών, στόχος, γι' αυτό και συνεργάζομαι. Να κεντρήσει την καταναλωτική βουλημία. Και μάλιστα όταν βλέπουμε στην τηλεόραση τις σαγηνευτικές, μαγευτικές θα έλεγα, διαφημίσεις. Ναι. Που υποβάλλουν, και όπως λέει και η ψυχολογία, με, όταν δει κανείς μια αστραπία έστω σαγηνευτική διαφήμιση, αυτό καταπίνεται από, με τα μάτια, με τα αυτιά, σαν ήχο, σαν εικόνα, αποθηκεύεται στον εγκέφαλο και λειτουργεί μετά ψυχοραμικά. Λειτουργεί, έχουμε τη μετάσκεψη. Όταν πάει να κοιμηθεί κανείς ή όταν περπατάει, αμέσως έρχεται η επιθυμία να πάω να αγοράσω αυτό που είδα, και μάλιστα όταν συνδυάζεται, το καταναλωτικό αγαθό με κάτι το ελκυστικό, ας πούμε, με κάποια σεξουαλική σκηνή, με κάποιο ερωτικό στοιχείο. Ο ήχος και η εικόνα και ο ήχος της διαφημίσεως μέσα. Μην ξεχνάμε ότι δεν είναι παραμύθια αυτά, γιατί υπάρχει περίπτωση της υπνοπαιδείας που φυσικά είμαι τελείως εναντίον αυτής, γιατί η φύση, ο Θεός έπλασε τον άνθρωπο με σκοπό ότι χρειάζεται ορισμένες ώρες ξεκούραση. Έχει βγει η υπνοπαιδεία, την οποία λέει μπορείς στον ύπνο σου να μάθεις μια ξένη γλώσσα. Δεν το αμφισβητώ. Αλλά για αυτό το λόγο έγινε ο ύπνος, για να μπορούμε την ώρα του ύπνου μέσω κάποιων υπολειτουργιών του εγκεφάλου να μας ποτίζουν με κάποια δουλειά. Αντί να ξεκουράζεται κανείς, να κουράζεται. Θέλω να πω ότι πράγματι υπάρχει επίδραση και ήχου και συγχρονισμού εικόνας, ήχου και όλα αυτά που επηρεάζουν. Στο θέμα όμως θέλω να τονίσω στο θέμα που είναι το ηθικό ή όχι απάνω στο θέμα οικογένειας. Συνήθως ήθιστε στην οικογένεια το πορτοφόλι, το κεντρικό να το έχει ή ο πατέρας ή η μητέρα. Δεν αποκλείεται τις περισσότερες φορές το έχει το κουμάντο της σπιτιού, που λέμε η οικοδέσποινα που κάνει κουμάντο στα του οίκου. Με τις κάρτες, οι οποίες συνεχώς οι δυνατότητες τους επεκτείνονται, θα έχουμε και οικογενειακές κάρτες. Έχω ακούσει παρόμοιες διαφημίσεις ή ανοίγματα και στο εξωτερικό, δηλαδή που σε μία κάρτα να συμπράττουν δύο μαζί ή περισσότεροι. Η δυνατότητα τρίτη εγγυητού για να έχει κάρτα ο γιος μου ή η κόρη μου, οπότε να μπορώ να ψωνίζω εγώ, η γυναίκα μου, ο γιος μου, η κόρη μου, όλοι. Αυτό σημαίνει ότι δεδομένη στιγμή χάνεται ο κεντρικός έλεγχος, αυτό που λέμε, της οικιακής οικονομίας, προς χάριν της κατανάλωσης. Μάλιστα. Και τώρα είναι ένα πρόβλημα. Θέτω ένα ας πούμε ερώτημα σε όλους μας. Υπάρχει κανένα περιθώριο, κανένα όριο, κανένας φραγμός σε αυτήν την καταναλωτική βουλημία του ανθρώπου? Ας πούμε σε πλάτος αγαθών. Βλέπουμε και τα χωριά τώρα, τόσο πολλοί έχουν αναπτύξει την καταναλωτική τους επιθυμία, ώστε δεν στερούν από τις πόλεις. Κακό δεν είναι αυτό?